Κύριε Μαρουσάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τι κάνετε? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Αλήθεια, τι από όλα αυτά θα έχουμε? Κοιτάξτε, πράγματι, σήμερα έχουμε έτσι γενικά έναν άστατο καιρό, ιδιαίτερα στα νότια τμήματα. Περνάει έτσι ένα βαρομετρικό χαμηλό από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Και έχουμε αραιές συννεφιές προς την Κρήτη, προς την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Σε αυτά εκεί τα γεωγραφικά διαμερίσματα δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποιες έτσι πρόσκαιρες τοπικές βροχές, φαινόμενα που θα κρατήσουν μέχρι και αύριο το πρωί περίπου, οπότε και θα αρχίσει να απομακρύνεται αυτό το βαρομετρικό χαμηλό στην υπόλοιπη. Πιο όμως χώρα θα έχουμε γενικά μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Φαίνεται όμως ότι το μεσημέρι και το απόγευμα, όπως πολύ σωστά σημειώσατε, δεν θα απουσιάσουν οι μπόρες από τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα και κυρίως βέβαια από ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Το παράδοξο της όλης υπόθεσης είναι ότι θα πάμε έτσι μέχρι και τα μέσα της άλλης εβδομάδας, δηλαδή θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες από τη μια πλευρά, θα δούμε τον υδράργυρο προς τα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα να φτάνει ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Από την άλλη όμως, το μεσημέρι και το απόγευμα θα ξεσπούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, πολύ πιθανόν και στα ορεινά της Κρήτης. Και μάλιστα τα φαινόμενα αυτά δεν αποκλείεται να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Άρα λοιπόν πρέπει να δείχνουμε έτσι μία προσοχή κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών, όπου ο καιρός θα γίνεται άστατος, αν και θα ξεκινάει με πολύ μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας κατά τη διάρκεια των πρώτων έτσι ωρών της ημέρας. Το πήγαμε σε τροπικό λοιπόν, δηλαδή. Καταιγίδες... Το πήγαμε λέω σε τροπικό δηλαδή. Μοιάζει έτσι λίγο με τροπικό το σκηνικό του καιρού των επόμενων έτσι ημερών. Μια και θα ξεκινάει ο καιρός με ηλιοφάνεια, θα ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα μας ξεγελάει λίγο εκεί η διαδικασία. Θα φαίνεται ότι θα είναι τους 28-30 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Και το απόγευμα θα έχουμε καταιγίδες, πιθανόν και χαλάζει σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και θέλει έτσι μια προσοχή. Το χαλάζει και οι βροχές μόνο για την ηπειρωτική χώρα και τα ορεινά διαμερίσματα, ας πούμε, ορεινή όγκη της Κρήτης, ορεινή δήμη της Κρήτης, θα ζήσουν κάτι από τα ίδια? Ακριβώς, ναι. Υπάρχει πιθανότητα και στα ορεινά της Κρήτης, γιατί αυτά τα φαινόμενα εξελίσσονται πάνω από την ξηρά, δεν έχουν την ίδια έτσι εξέλιξη πάνω από τη θάλασσα και αυτό οφείλεται στο ότι η θάλασσα ακόμα είναι αρκετά κρύα, δεν θερμαίνεται γρήγορα σε σχέση με την ξηρά, σε αντίθεση μάλλον με την ξηρά. Γι' αυτό λοιπόν και λέμε ότι τα φαινόμενα αυτά εξελίσσονται πάνω από τον ηπειρωτικό κορμό της χώρας μας και πιθανόν και προς τα ορεινά της Κρήτης να συναντήσουμε έτσι αντίστοιχα φαινόμενα μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών. Σε γενικότερα θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές δεν έχουμε κάτι αξιόλογο να σημειώσουμε και θα είναι πολύ καλός ο καιρός καθ' όλη τη διάρκεια των επόμενων ημέρων και μάλιστα θα έχουμε και αρκετά καλές θερμοκρασίες. Κρίνετε και θεωρείτε με βάση την εμπειρία σας, τα στοιχεία τα οποία επεξεργάζεστε, αυτά τα οποία παρακολουθείτε με τον καιρό, ότι αυτό το πράγμα είναι μια φυσική εξέλιξη ή ότι είναι ένας άστατος καιρός ο οποίος μπορεί ακόμα να είναι μέσα σε αυτά τα περίφημα, τα ανοιξιάτικα μπουρίνια που λέγανε οι παλιοί και ότι από τον άλλο μήνα να μπούμε σε κάποιες άλλες συνθήκες ή έτσι πιστεύετε, εκτιμάτε ότι θα συνεχίσουμε να ζούμε με τέτοια φαινόμενα, κύριε Μαρουσάκη? Όχι, είναι αυτό που είπατε πράγματι, ότι ο ανοιξιάτικος καιρός δίνει αυτές τις μπόρες. Το απόγευμα δηλαδή σε ηπειρωτικές περιοχές είναι αυτός ο ανοιξιάτικος καιρός, μιας και ακόμα δεν έχει ανέβει αρκετά η θερμοκρασία και υπάρχουν θερμοκρασιακές διαφορές στα διάφορα στρώματα της ατμόσφαιρας. Κάπου χαμηλά δηλαδή θα έχουμε αρκετή ζέστη, θα βλέπουμε τον υδράργυρο στους 28 βαθμούς. Λίγο πιο πάνω όμως, καθύψος στην ατμόσφαιρα, υπάρχουν πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν έχει έρθει ακόμα το καλοκαίρι για τα καλά στη χώρα μας. Με αποτέλεσμα, μέχρι να πάμε σιγά σιγά όλο και πιο βαθιά έτσι στην θερμή περίοδο, να έχουμε αυτές τις μπόρες τις απογευματινές. Καθώς όμως θα ζεσταίνει ο καιρός και τις επόμενες εβδομάδες και καθώς θα πηγαίνουμε βέβαια προς τον Ιούνιο-Ιούλιο, θα βλέπουμε σίγουρα τα φαινόμενα αυτά να αφήνουν και να με περιορίζονται σε όλο και πιο ορεινά έτσι γεωγραφικά διαμερίσματα προς την περιοχή της Πίνδου. Δηλαδή, για παράδειγμα, προς την οροσειρά της Πίνδου εκδηλώνονται αυτά τα φαινόμενα ακόμη και το καλοκαίρι. Μάλιστα. Κύριε Μαρουσάκη, επειδή με νοιάζουν πάρα πολύ οι αλλεργίες μου, αυτά τα οποία βιώνω με την αφρικανική σκόνη, όπως και πολλοί άλλοι, δεν είμαι η μόνη δηλαδή που ταλαιπωρούμε αυτή την ώρα. Έχετε την καλοσύνη να μου πείτε, αληθεύει αυτό, φαίνεται αυτό, δηλαδή ότι μαζί με τους δυτικούς ανέμους μέσα στο Σαββατοκύριακο και όλα τα υπόλοιπα που μας είπατε ή μέσα σε αυτή την αστάθεια μέχρι και τα μέσα της άλλης εβδομάδας, ότι όλα τούτα θα συνοδεύονται και από σκόνη πάλι? Ναι, φαίνεται θα έχουμε κάποιες ποσότητες αφρικανικής σκόνης, ιδιαίτερα στην Νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, αλλά και τα Δωδεκάνησα. Σε αυτές εκεί τις περιοχές, μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας, κατά διαστήματα θα έχουμε κάποια έτσι μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Όχι όμως σε πολύ αυξημένες συγκεντρώσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, οι ευπαθείς ομάδες θα πρέπει έτσι να δείξουν μία προσοχή. Μάλιστα.
Φαίνεται ακόμα και η μεταφορά λοιπόν της σκόνης. Τι να πω, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας κύριε Μαρουσάκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.